Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας, όπου θα λάβει χώρα για πρώτη φορά, αλλά εύχομαι όχι για τελευταία, μια διαφορετική δράση που σχετίζεται με ένα ενδιαφέρον κομμάτι των αρμοδιοτήτων μιας αρχαιολογικής υπηρεσίας μιας εφορίας αρχαιολήτων, δηλαδή τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η ιδέα για το σεμινάριο αυτό γεννήθηκε πριν από ένα περίπου χρόνο και συγκεκριμένα ένα βράδυ στη διάρκεια μιας καλαρής συζήτησης που είχαμε τη φίλη μου την κυρία Ανδρομάχη Κατσελάκη, προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας του Υπουργείου μας. Μόλις είχε ολοκληρωθεί η ενδιαφέρουσα και άκρως κατατοπιστική ομιλία της σχετικά με το έργο του τμήματος του οποίου προείσταται και τη σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην επικοινωνία μιας εφορίας με το κοινό, αποδεχόμενη την πρόσκληση της εφορίας αρχαιοτήτων Άρτας να συμμετέχει στον κύκλο ομιλιών με τίτλο «Βραδιές Τετάρτης». Το έδαφος ήταν πρόσφορο και το εκμεταλλευτήκαμε αμφότερες. Στους μήνες που ακολούθησαν και καθώς η αρχική ιδέα έπαιρνε συγκεκριμένη μορφή, δεδεωθήκαμε για την αναγκαιότητα ενός σεμιναρίου, μέσα από το οποίο το επιστημονικό προσωπικό των εφοριών θα καταρτιστεί σε ζητήματα σχεδιασμού εκπαιδευτικών δράσεων. Και κρίναμε ότι στην περιοχή μας είναι αναγκαίο, μιας και είναι γνωστό ότι όλες οι εφορίες αρχαιοτήτων της Υπήρου παρουσιάζουν μια έντονη και δυναμική δραστηριότητα στον τομέα αυτό, για να ικανοποιήσει και την ανάλογη ζήτηση. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, άλλωστε, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια μας. Μέσω των δράσεων έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε την επιστημονική πληροφορία με τρόπο άμεσο, έλλειπτο και κατανοητό σε διάφορες ομάδες κοινού που δεν έχουν την εξειδικευμένη γνώση, ενδιαφέρονται όμως για τη γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας συνεχίζεται μια μακρά παράδοση την οποία κληρονομήσαμε από την ΙΒ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την αντίστοιχη ΛΓ Εφορία Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων Άρτας Πρέβεζας. Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν μαθητές όχι μόνο από τις σχολικές μονάδες της Άρτας, αλλά και μαθητές από τα Γιάννη, τη Σπρωτία, την Πρέβεζα και την Ετωλοκανανία. Καλημέρα και από μένα. Θα μου επιτρέψετε και εγώ να σας καλωσορίσω, αν και δεν είμαι η υποδέσμηνα του Μουσείου, αλλά λόγω της συνεργασίας που είχαμε με την Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας, να σας ευχαριστήσω που με τόση προθυμία και τόσο ενδιαφέρον ανταποκριθήκατε όλες οι εφορίες της περιφέρειας Υπήρου και προσωπικά την καταρχήν φίλη και συνάδελφο Βαρβάρου Ποδοπούλου που μου δίνει την ευκαιρία με διάφορους τρόπους να έρχομαι στην Ήπειρο με την οποία συνδέομαι έτσι από πολλά χρόνια με την περιοχή και την αγαπώ ιδιαίτερα και νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε μία σύντομη παρουσίαση των δράσεων τις οποίες αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια το τμήμα μας μέσα από μια καινούργια φιλοσοφία, όχι τόσο για να σας δείξουμε πόσα πράγματα κάνουμε ή αν τα κάνουμε καλά, αλλά κυρίως για να αποτελέσουν αφορμές για συζήτηση, για ιδέες, για ανταλλαγή απόψεων, για να δείτε πράγματα που ενδεχομένως ταιριάζουν με τις δικές σας στρατηγικές και τους δικούς σας σχεδιασμούς, για συνεργασίες και συνέργειες που μπορούμε να αναπτύξουμε με αφορμή το σεμινάριο που ξεκινάμε σήμερα και κυρίως για συζήτηση, γιατί νομίζω μόνο μέσα από το διάλογο όλες αυτές οι δράσεις και αναπτύσσονται και βελτιώνονται και υλοποιούνται. Οι απαρχές λοιπόν των επικοινωνιακών δράσεων της αρχαιολογικής υπηρεσίας θα θυμίσω ότι όπως όλοι γνωρίζονται ανάγονται σε εκείνο το μακρινό έτος του 1985 όταν δηλαδή ανακηρύχθηκε η Αθήνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και δημιουργήθηκε το γνωστό νομίζω σε όλους μας κέντρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στεγάστηκε στο ιστορικό κτίριο της Οδοπρυτανίου.
σήμερα και μετά από ποικίλες διοικητικές αλλαγές που έχουν προκύψει μέσα από τους διάφορους οργανισμούς, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, με ρόλο συντονιστικό και επιτελικό, είναι ένα τμήμα της Κεντρικής Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, με κύριους στόχους να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να συντονίζει ποικίλες εκδηλώσεις και δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος και κυρίως να αναπτύσσει νέες στρατηγικές. Παράλληλα, και αυτά που τώρα διαβάζετε είναι μέσα από τον οργανισμό μας, που ίσως δεν το θυμόμαστε πάντα και πολύ καλά, το τμήμα μας στηρίζει επιστημονικά και διοικητικά τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων για την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Έχει τέλος το συντονισμό των οργανικών μονάδων της ΕΤΡΑΠΙΑ, την αύξηση κυψιμότητας και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Επισημαίνω αυτά τα στοιχεία επιλεκτικά, γιατί είναι και άλλες οι υποχρεώσεις που έχουμε ως τμήμα, αλλά γιατί θέλω αυτά να τα κρατήσετε ως στοιχεία που ενδεχομένως θα δημιουργήσουν νέες δυνατότητες για νέες συνεργασίες, για επαφές και περισσότερες δημιουργικές δράσεις. Καλημέρα σε εμάς. Είμαι η Μαρία Τσιτούρη. Είμαι η Τέκη Φουρτούνη. Το επόμενο κομμάτι, στο επόμενο κομμάτι του σεμιναρίου θα σας βασανίσουμε από κοινού. Η παρουσίασή μας, καταρχάς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και οι δύο που είμαστε ανάμεσα στις συναδέλφους από διαφορετικές υπηρεσίες, από διαφορετικές ειδικότητες. Με κάποιους έχουμε γνωριμία από αρκετά χρόνια. Να σας πούμε ότι η παρουσίασή μας, η οποία θα διακοπεί από το διάλειμμα, ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς παρουσίαση, είναι μια μεγάλη κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε μόνο σε εσάς, πάνω στα βασικά μεθοδολογικά ζητήματα της μουσιακής εκπαίδευσης, τα οποία εμπλουτίστηκαν από το δικό σας προβληματισμό. Δηλαδή, η παρουσίασή μας είναι μια σειρά απαντήσεων σε ερωτήματα που εσείς θέσατε όταν συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο. Ελπίζουμε λοιπόν να το αποκριθούμε. Είναι μια πρωτοτυπία. Ελπίζουμε να το αποκριθούμε παρκώς. Στην περίπτωση φυσική, επειδή όμως όλα θα δομηθεί πάνω στη συζήτηση μαζί σας, θα υπάρξει δυνατότητα, εάν κάποια σημεία παραμείνουν σκοτεινά στο τέλος της παρουσίασής μας, να επανέλθουμε με νέες ερωτήσεις, ούτως ώστε να διελευκανθούν ή δυνατόν όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Τους δούλους, οι οποίοι είχαν κάποιο ρόλο στο χτίσμα του Παρθενώνα. Η ιστορία όμως θα ήταν μια μαζιά που τι θα έβλεπε. Ξέρετε, είναι σαν το καταράκτη. Βλέπω το βλέπω. Τι θα έβλεπε θα αυτό το βλέμμα του συγκεκριμένου συναδέλφου. Μουσική. Έθιμα. Μαγειρική. Έθιμα. Πάρα πολύ σωστά. Παραμύθια. Από τη τέχνη. Από το χώρο της τέχνης ή άλλο. Φορεί.